15-20 δευτερόλεπτα, δηλαδή τίποτα, ένα τσαφ, αέρας. Σε πλήρη εξέλιξη οι ερευνές της αστυνομίας για την ενψυχρό εκτέλεση του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του στον Άλυμο. Είδα τον άνθρωπο, τον εκτελεστή. Είναι ένας άνθρωπος με φεαοπράσινη στρατιωτικό τζάκετ, ας πούμε, να είναι πάνω από το θύμα και να πυροβολάει. Καμία κουβέντα και μεταξύ τους. Ούτε μιλήσανε ούτε τίποτα. Ήτανε πολύ επαγγελματική δουλειά. Εκτός από τις καταθέσεις μαρτύρων, η αστυνομία έχει πλέον στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας οικίας. Απεικονίσουν τους δύο δράστες να περνούν πάνω στη μοτοσυκλέτα χαμηλού κυβισμού, λίγο πριν γαζώσουν τον άτυχο δημοσιογράφο με 17 σφαίρες, εκ των οποίων οι 10 κατέληξαν στο σώμα του. Από την ανάλυση της εικόνας είναι δυνατή η ταυτοποίηση της μηχανής από τον αριθμό της πινακίδας, παρότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως είναι πλαστή. Ένα βίντεο 300 μέτρα μακριά από το συμβάν, σε ένα σημείο που έχουν σταματήσει οι δολοφόνοι πριν χτυπήσουν τον Γιώργο Καραϊβάς. Φορούσαν full face και τζόκι. Οι αρχές έχουν βάλει επιτάπητος όλα τα δεδομένα. Εξετάζουν τα ρεπορτάζ με τα οποία ο Γιώργος Καραϊβάς είχε ασχοληθεί στο παρελθόν και τα άρθρα του στην ιστοσελίδα του blogo.gr. Στα εργαστήρια της Ελλάς βρίσκονται το λάπτοπ και το κινητό του, προκειμένου να διερευνηθούν εξονυχιστικά με εντολή να γίνει ανάκτηση σβησμένων αρχείων μηνυμάτων και επαφών. Επικεντρώνουν σε υποθέσεις ανθρώπων της νύχτας, διαφθοράς και κοινού ποινικού ρεπορτάζ. Οι αστυνομικοί αναζητούν εκείνη τη λεπτομέρεια, το στοιχείο που θα ανοίξει το δρόμο στην έρευνα. Θα ληφθούν καταθέσεις από το οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον που βρίσκεται ακόμα σε σοκ. Θα διερευνηθεί αν υπήρξε απειλή οποιασδήποτε μορφής ή κάτι που τον προβλημάτιζε. Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ αποτελεί έγκλημα ειδεχθές. Η δημοσιογραφική του ιδιότητα στην περίπτωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος που χτύπησαν οι δράστες, το καθαρό όπλο, οι κινήσεις τους πριν και μετά τη δολοφονία δείχνουν επαγγελματίες πληρωμένους εκτελεστές. Συμβόλαιο θανάτου με πιθανότατα εισαγόμενους δολοφόνους από το εξωτερικό, οι οποίοι αμέσως μετά το στιγερό έγκλημα έφυγαν από την Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πληρωμένοι εγκληματίες. Πληρωμένοι εγκληματίες από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, είναι υπό διερεύνηση. Ο τρόπος δηλαδή που έγινε η δολοφονία δείχνει ότι υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό από πίσω. Η κηδεία του συναδέλφου μας δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς θα πραγματοποιηθεί στις 3 το μεσημέρι στον τόπο καταγωγής του, την Καλύφη το Δράμας.